Διαγόρας ο Ρώδιος. Ο Διαγόρας ήταν ο σπουδαιότερος Έλληνας πυγμάχος της αρχαιότητας, γεννήθηκε στη Ρόδο, σκαταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια της Ιαλισσού, πατέρας του ήταν ο Δαμάγητος, εγγονός του βασιλιά της Ιαλισσού. Ο Διαγόρας σύμφωνα με τις περιγραφές ήταν ένας ψηλός, όμορφος γεροδεμένος άνδρας, εύστοφος, ευγενικός και τίμιος από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με την πυγμαχία, έπαιρνε μέρο σε όλες τι διοργανώσει τι οποίε δεν έχανε ποτέ. Νίκησε τέσσερι φορέ στα Ιστμία και δύο στα Νέμεα. Για τον λόγο αυτό, ονομάστηκε εκ Αγωνιζόταν χωρί να αποφεύγει τα χτυπήματα του αντιπάλου του, χωρίς αποφυγέ πήγαινε κατευθείαν επάνω στον αντίπαλό του, λόγω αυτή τη τακτική ονομάστηκε ετευθυμάχα. Ήταν ανίκητος και το όνομα του ήταν πασίγνωστο στην αρχαία Ελλάδα, καθώ όλοι μιλούσαν για τι επιτυχίε του, δεν ήταν όμω μόνο ξακουστό για τι ικανότητε του, αλλά και για το ήθο του. Το 464 π.Χ. στην 79η Ολυμπιάδα στέφθηκε Ολυμπιονίκη, λόγω τη μεγάλη φήμη του, οι αρχαίοι Έλληνε έπλασαν τον μύθο ότι ήταν γιο του Θεού Ερμή, έγινε σύμβολο αρετή και προ τιμήν του στήθηκε άγαλμα στην Ολυμπία. Σε προχωρημένη ηλικία ήταν παρόν στην 83η Ολυμπιάδα το 448 π.Χ., όταν οι δύο γη του στέφθηκαν Ολυμπιονίκε, ο ένα στην Πυγμαχία και ο άλλο στο Πανγκράτιο, έτρεξαν και στεφάνωσαν με τα δικά του στεφάνια το γέροντα πατέρα τους. Έπειτα τον σήκωσαν με σεβασμό και λατρεία στου ώμου του και τον περιφέραν στο στάδιο. Το πλήθο παραλυρούσε από θαυμασμό και συγκίνηση. Τότε ένα παρτιάτη από του θεατέ του φώναξε τ' κάθανε διαγόρα, του τη μπορεί να αναβήσει, δηλαδή πέθανε τώρα διαγόρα, δεν πρόκειται να ανέβει στον όλυμπο. Εννοώντα ότι με αυτό που έζησε δεν υπάρχει σημαντικότερη στιγμή για αυτόν, γιατί Θεό δεν μπορούσε να γίνει. Και όντω σε αυτή την κορυφαία στιγμή δόξα και ευδεμονία στου ώμου των γιών του, ο διαγόρα ξεψύχησε.